Εμπρός. Το 8-2 το θυμάσαι. Ποιον? Το θείο σου, τι λέτε. Τι θείο σου θυμάμαι. Ακούστε κάτι. Γιατί πάλι θα μου κάνετε λάθη. Εγώ αναφέρομαι όλα τα χρόνια. Και είμαι εδώ 22 χρόνια εγώ και το κουμπαράκι μου. Έτσι. Αναφέρομαι και αν κάποιο παιχνίδι κερδίσει ο Ολυμπιακός, πάλι εδώ είμαι. Εσείς ξεφανίζεστε. Και εάν κούφια η ώρα έχετε νικήσει ένα παιχνίδι, θυμάσαι το 13. Θυμάσαι το 5. Και μέχρι το, δηλαδή ένα-δύο θα θυμηθείτε και εγώ σας γαμάω κάθε ώρα και στιγμή. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι αυτή. Εμπρός. Τάκη! Εσύ μας είπες τώρα. Τάκη! Πήγαινε και εμείς στο βράδυ, Αττικά. Πήγαινε και εμείς. Κοιτάξτε, εσείς οι πιτσιρικάδες, το έχω πει άλλη μια φορά. Όταν είμαι νευριασμένος, μην με παίρνετε τηλέφωνο, γιατί μπορώ να σας βρίσω και δεν γουστάω να βρίζω πιτσιρίκια. Εμπρός. Γουστάω να βρίζω τους πατεράδες σας, που λένε μαλακίες. Εντάξει ρε, υπάρχει η αντιπαλότητα σε όλα τα κράτη. Αλλά δεν υπάρχουν τα ψέματα σε όλα τα κράτη. Δηλαδή εγώ είχα πάει Βαρκελόνη, μίλαγα ένα με την Μπαρτσελόνα εκεί. Παραδέχτηκε ότι η Ρεάλ είχε πιο πολλά Champions League. Εσείς γιατί δεν παραδέχεστε την αλήθεια. Σε πρωταθλήματα του Ολυμπιακού και στα κύπελλα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Πλέον και Ευρωπαίος είμαι ο παγκόσμιος αγκητής. Βρε αγαμίσου. Εσύ, Φιλαράκο, να σου πω κάτι. Το έχεις στο αίμα σου. Δεν πρόκειται να μιλήσεις ποτέ. Στο έχω πει. Για να γλιτώνεις και τα λεφτά σου. Δεν πρόκειται, ρε Φιλαράκο. Δεν υπάρχει παγκόσμιος αγκητής. Μόνο υπάρχει παγκόσμιος μαλάκας. Δεν γίνεται να είσαι παγκόσμιος και να έχεις πάρει 12 πρωταθλήματα στα 100 χρόνια. Τι μαλάκας είσαι δηλαδή. Και να σε έχω γεμίσει εξάρες και πεντάρες και τεσσάρες. Δηλαδή τα θέλει ο κόλος σου, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεσαι. Δεν σκέφτεσαι τους άλλους αεξίδες. Τους ντροπιάζεις, ρε μαλάκα. Σε λέω, σε βρίζω που δεν θέλω για να μην παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν άλλοι αεξίδες που μου λένε να μην βγαίνεις, ρε μαλάκα. Τι παγκόσμιος είσαι, ρε μαλάκα. Μήπως είναι παγκόσμιο αυτό που έχεις δύο ονόματα, Περακλούμπ και ΑΕΚ. Μήπως αυτό είναι το παγκόσμιο σου. Γιατί στην Τουρκιά έτσι σε λέγανε. Περακλούμπ σε λέγανε. Εμπρός. Πάκο από Θεσσαλονίκη. Λέγε. Ήθελα να σου πω ότι το τρίτο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το ακυρώνει σε ένα του Άρη που είναι το 1927. Εσύ έχεις πει ότι μετράμε από 30 και μετά. Φιλαράκο από το 30, το 30 το πήρε το 27. Τάκη, ψάξω καλύτερα. Άκουσε με ρε φιλαράκο, αφού το λέει και το γράφουν όλα τα βιβλία, σε παρακαλώ, μην με τρελαίνεις και να σου πω για κάτι άλλο. Πήγαινε ναι, πες, άκουσε με, πήγαινε βρες τον Αριανό και πες το, γιατί μου το λες. Γιατί εσείς είσαστε φιλαράκια, όχι εμείς. Τι είχαμε εμείς. Φιλαράκια, είσαστε. Φιλαράκια είμαστε. Βρε γαμίσου βρε μαλάκα που είμαστε και φιλαράκια. Γαμώ τον Άρη τον ξεκολιάρη. Βλάκα. Και γαμώ τον Πάο και γαμώ την Τούμπα όλη. Τι μαλάκα είσαι ρε. Δεν είπα, ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα φίλο ρε μαλάκα. Και να σου πω και κάτι τώρα. Γιατί δεν θέλει ο κόλος σου. Πότε θα έρθει ο Σαμπιντή ρε. Διαβατήριο δεν έχει. Ταυτότητα δεν έχει. Πότε δεν θα έρθει. Ξέρεις ότι είναι ζήτημα χρόνου να διαλύσετε. Ζήτημα μηνών, 6-7-8 μήνες το πολύ. Θα με θυμηθείς. Ασχολήσου με αυτά μαλάκα. Ασχολήσου, πήγαινε εκεί κοντά στη... Βρες ένα σκοπιάνο και μαύρισε το μάτι που λέγεται Μακεδόνας μαλάκα που σε πούλησε ο Σαμπιντή και δεν πήγες να κάνεις υπέρ της Μακεδονίας να φωνάξεις
και σε πούλησε μαλάκα και έδωσε το όνομα της πατρίδος σου μαλάκα στο Σκοπιανό, που ο Σκοπιανός έχει κλέψει βουλγάρικη γλώσσα. Δεν είχε γλώσσα, βουλγάρικα μιλάει. Έκλεψε το έδαφος από τη Σερβία, από την πρώην Ιουγκοσλαβία, και όλα τα άλλα του μεγάλου Αλεξάνδρα και της Ελλάδος έχει κλέψει. Και με τη σφραγίδα τη δικιά σου του ΠΑΟΚ τους κάνατε ανθρώπους, τους άπληκτους.